Χαίρετε κυρίες και κύριοι, άλλη μία συνάντηση στην οικονομία για θέματα τα οποία αφορούν στην ανάπτυξη, την οικονομία, την επιστήμη. Και σήμερα έχουμε την ιδιαίτερη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε τον κύριο Πλάτωνα Τίμιο, οικονομολόγο, αναπληρωτή καθηγητή στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς, σε μία συγκυρία νέων πάλι, έχουν ανακοινωθεί, έχουν δρομολογηθεί αλλαγών, μεταρρυθμίσεων, αν θέλετε, είναι και δημοφιλέστατη η λέξη, και στο εργασιακό και στο ασφαλιστικό. Ο κύριος Τίμιος έχει συνδέσει, θα έλεγε κανείς, άπαξ και διαπαντός το όνομά του, με προτάσεις, με συζητήσεις, με τριβές, με απόπειρες. Να μην αναφέρουμε μόνο την περίοδο Γιαννίτση. Οπότε έχει να μας πει πάρα πολλά. Ο λόγος, όπως πάντα, στον Διευθυντή του Ομίλου Οικονόμια, τον καλό συνάδελφο, τον Αντώνη Παπαγιαννίδη, για να συζητήσουμε για το ασφαλιστικό, για τη μεταρρύθμιση, για το τι γίνεται αυτή τη φορά. Ναι, να χαιρετήσω κι εγώ και να δανειστώ δύο λέξεις από το εισαγωγικό του Κώστα του Πλιάτκα. Είναι νέα μεταρρύθμιση, πάλι. Αυτό με το οποίο το ασφαλιστικό το ζούμε πλέον η γενιά μου, η γενιά μας, σαν βασικό ψωμοτήρι. Κάθε τόσο ένα νέο ασφαλιστικό, το οποίο είναι νέο. Όταν οι υπουργοί είναι λίγο ψύχρεμοι, δεν φωνάζουν ότι είναι ριζοσπαστικό ή μεγάλη ανατροπή. Άλλες φορές το λένε και είναι πάλι, δηλαδή επανάληψη. Θέλω λοιπόν να ρωτήσω τον Πλάτωνα Τίμιο, τι κάνει στην ψυχή των, αν υποτεθεί ότι υπάρχει ψυχή, στην ψυχή των ανθρώπων αυτή η επανάληψη ενός πράγματος το οποίο συνδέεται πάρα πολύ με την ασφάλεια στο τέλος της εργασιακής ζωής. Γιατί αυτό είναι το ασφαλιστικό. Η επανάληψη ασφαλιστικών νομοσχεδίων, γιατί είχαμε πάρα πολλά ασφαλιστικά νομοσχέδια, έχουμε περίπου ένα το χρόνο. Και όπως είπατε σωστά, μερικές φορές υπάρχει μια μεγαλοστομία ότι το λύσαμε το ασφαλιστικό. Το λύναμε το ασφαλιστικό μια φορά κάθε 3-4 χρόνια. Αυτή η επανάληψη, τη στιγμή που δεν φαίνεται να αλλάζει τίποτα στη ζωή των ανθρώπων, φαίνεται ότι δίνει την εντύπωση ότι σε τελική ανάλυση δεν πειράζει. Και ότι όπως ζήσαμε ως τώρα θα ζήσουμε και από εδώ και πέρα και ίσως περνάνε τα ασφαλιστικά νομοσχέδια για να έχουν κάτι να κάνουν οι βουλευτές που τα ψηφίζουν, οι δικηγόροι που τα υλοποιούν, οι καφενόβοι που τα συζητούν. Πάντως σε τελική ανάλυση το μήνυμα που περνάει στον κόσμο ότι δεν έχετε τίποτα να κάνετε διότι δεν αλλάζει τίποτα. Αυτό είναι μια... κακίζω κανένα να βγάλει αυτό το συμπέρασμα, γιατί αυτό είναι το λογικό συμπέρασμα που προκύπτει από τόσα πολλά ασφαλιστικά και τόσα πολλά λόγια χωρίς να φαίνεται κάποιο αποτέλεσμα. Είναι λανθασμένη αυτή η εντύπωση, διότι το ασφαλιστικό με ένα υπόγειο και έτσι τεκτονικό τρόπο υπονομεύει όλη την οικονομική προσπάθεια. Και το κάνει αυτό με ύπουλο, με έναν τρόπο ο οποίος δεν φαίνεται στην καθημερινή ζωή. Αλλά παρά τα αυτά είναι αυτό, είναι ίσως το πιο σημαντικό πράγμα το οποίο καθυστερεί αυτό που θα λέγαμε ανάπτυξη. Για να το δούμε λίγο αντίστροφα, αν θέλαμε να μην επαναληφθεί το είδος ανάπτυξης που είχαμε ως τώρα, αυτό το jobless growth, δηλαδή μια ανάπτυξη που οδηγεί σε ευημερία, αλλά δεν φαίνεται, αυτή η ευημερία δεν φαίνεται να μην είναι διατηρήσιμη. Αν δεν θέλουμε αυτό, τότε αυτό που πρέπει να φροντίσουμε να κάνουμε είναι να υπάρχει μια αλλαγή στον τρόπο που ζούμε. Δηλαδή, στον τρόπο που ζούμε και συμπεριφερόμαστε στην οικονομία. Όμως, σε γενικές γραμμές, πολύ απλά τα πράγματα. Η αλλαγή στον τρόπο που ζούμε είναι λίγο μεγάλο πράγμα. Είναι, αλλά το θέμα... Αυτό δημιουργείται επειδή έχουμε και μια πολύ μεγάλη και πολύ καλή πρόκληση. Δηλαδή θα πρέπει να πρέπει όλοι μας καλώς θα ζήσουμε πολύ παραπάνω. Ζούμε πολύ παραπάνω παρά τις πανδημίες και όλα αυτά. Άρα όταν ο Σπράους είχε πει εκείνο το φοβερό και πολύ πετυχημένο «γεννάτε λίγο, πεθαίνετε λίγο», είχε βάλει το δάκτυλο επί των τύπων των ύλων. Με ένα αριθμητικό τρόπο, ναι. Το θέμα είναι ότι αυτή η εξίσωση είναι βέβαια η πηγή των προβλημάτων, αλλά είναι κάτι το οποίο είναι ένα δεδομένο της σύγχρονης ζωής. Το βλέπουμε στην Ελλάδα,
το βλέπουν σε όλο τον κόσμο. Προχτές διάβαζα σε εφημερίδες στο Διεθνή Τύπο ότι για πρώτη φορά ο πληθυσμός της Κίνας μειώθηκε σε απόλυτο αριθμό. Δηλαδή, που είναι ένα συγκλονιστικό νέο. Μας σκεφτούμε ότι η Κίνα είναι σε τελική ανάλυση η ατμομηχανή της παγκόσμιας οικονομίας. Λοιπόν, αυτό είναι το δεδομένο. Δηλαδή, ζούμε σε ένα τέτοιο κόσμο και μπορούμε να βρούμε πολλά θετικά αυτού του κόσμου. Δηλαδή, έχουμε λιγότερα παιδιά, τα στέλνουμε σε περισσότερα φροντιστήρια, τους μαθαίνουμε πιάνο, τα προσέχουμε περισσότερο, είναι καλύτερα παιδιά. Ποιοτικότερα παιδιά, θα έλεγε ο Γκάρι Μπέκερ, ο μεγάλος οικονομολόγος του Σικάγο. Είναι ένα από τα πράγματα στα οποία προσαρμοζόμαστε. Αυτό θα είναι, θα ζούμε πολύ παραπάνω, θα κάνουμε λιγότερα παιδιά γιατί αυτό θέλουμε. Λοιπόν, πρέπει να προσαρμοστούμε σε αυτό το πράγμα. Και πώς προσαρμοζόμαστε? Πολύ απλά, δουλεύοντας περισσότερο και άρα φροντίζοντας αυτός ο πληθυσμός που θα είναι διαθέσιμος να προσφέρει περισσότερο στην παραγωγή, αυτή είναι μία πλευρά, και μετά αυτοί οι λιγότεροι εργαζόμενοι που θα υπάρχουν να φροντίσουμε να τους κάνουμε όσο το δυνατόν παραγωγικότερους. Και να το κάνουμε αυτό σημαίνει επενδύσεις. Και οι επενδύσεις σημαίνει αποταμίευση. Δηλαδή, τα δύο πράγματα τα οποία καλείται να κάνει ο πολίτης για να λυθεί το πρόβλημα, όχι μόνο στην Ελλάδα, σε όλο τον κόσμο, είναι να δουλεύει περισσότερο και να αποταμιεύει περισσότερο. Αυτό είναι. Τώρα, ένα λεπτό. Να πάμε ακριβώς στην Ελλάδα, κοιτώντας λίγο τι έχει γίνει παρά έξω. Πριν από χρόνια, είχα μάθει και το έγραφα, με δυσπιστία διαβάστηκε, ότι σε μια χώρα όπως η Σουηδία, εμείς το ασφαλιστικό το αντιμετωπίζουμε κυρίως με ένα τρόπο. Τσακωνόμαστε. Κυρίως την έννοια. Χωρίς βέβαια να κάνουμε τίποτα. Μπαίνει στην αντιπολίτευση, αλλά ανεβάζουμε τους τόνους με ένταση. Φαίνεται λοιπόν ότι στη Σουηδία, όταν πήγαν να κάνουν μια αρκετά ριζοσπαστική μεταρρύθμιση, και εκεί η έννοια της κοινωνικής ασφάλισης, μάθαμε πάλι να λέμε, παίζει μεγάλο, σχεδόν καθοριστικό κοινωνικό ρόλο. Εκεί τι κάνανε? Κάτσανε και διαπραγματεύονταν επί πολλά χρόνια, και στο τέλος από τα τότε 6 κόμματα που υπήρχαν στη Βουλή, χτίσανε ένα ασφαλιστικό με διάφορα κομμάτια, ώστε κάθε κόμμα ένα από τα βασικά του ζητούμενα να ικανοποιείται. Mm-hmm. Και έφτιαξε ένα ασφαλιστικό που ικανοποιούσε 5 από τα 6 κόμματα και προαπαιτούμενα. Σημειωτέων αποφασίστηκε ερήμην των κοινωνικών εταίρων. Παρά ότι τα συνδικάτα και οι ενώσεις των εργοδοτών είναι πολύ ισχυρές στη Σουηδία, δεν τους ζητήθηκε ο λόγος. Θεωρήθηκε ότι αυτό αναφερόταν στις μελλοντικές γενιές και επομένως ήταν ένα ζήτημα για τα κόμματα και όχι τους κοινωνικούς εταίρους. Ωραία. Αυτό λοιπόν είναι μήπως, θα ήταν μήπως, όχι διοντολογικά, αλλά πρακτικά, ο μόνος τρόπος να προκύψει ένα ασφαλιστικό το οποίο να διαρκεί, γιατί αυτό το κακό του ασφαλιστικού αναφέρεται σε 30 χρόνια μετά, σε 40 χρόνια μετά, ενώ οι εκλογές οι καημένες είναι 2 χρόνια μετά. Δυστυχώς δεν είναι μόνο το ασφαλιστικό. Δηλαδή, αν θεωρήσουμε ότι είναι η δημογραφία η οποία είναι η κινητήρια δύναμη για αυτό το πράγμα, δεν είναι μόνο το ασφαλιστικό. Το ασφαλιστικό είναι η κορυφή του παγόβουνα, αυτό που βλέπουμε. Αυτή η δημογραφική εξέλιξη αλλάζει την παραγωγή, αλλάζει την αποταμίευση, αλλάζει τα δημοσιονομικά ριζικά σε όλες τις χώρες. Και μάλιστα υπάρχει μια άποψη, η οποία διατυπώθηκε από έναν νομισματικό οικονομολόγο, τον Charles Goodhart, ο οποίος ήταν επί χρόνια επικεφαλής του Συμβουλίου Οικονομολόγων της Τράπεζας Αγγλίας, ότι αυτό που βλέπουμε τα τελευταία 30 χρόνια, δηλαδή το χαμηλό πληθωρισμό, οφείλεται σε μια ιδιαίτερα ευνοϊκή δημογραφική συγκυρία, η οποία όμως τώρα τελειώνει. Yeah. Δηλαδή, και αυτό εκρούει τον κόνδυνα του κινδύνου ο Charles Goodhart, όχι για το ασφαλιστικό. Αυτό θεωρεί δεδομένο ότι το ασφαλιστικό θα συνεχίσει λίγο ως πολύ όπως συνεχίζει στην Ελλάδα. Δηλαδή θα γίνουν κάποιες προσαρμογές, αλλά θα είναι λιγότερες από τις απαιτούμενες. Ο κόδωνας του κινδύνου που κρούει ο Goodhart έχει να κάνει με τον πληθωρισμό. Δηλαδή αυτό που τώρα στο Υπουργείο Οικονομικών βλέπουν το χρέος να συσσωρεύεται και λένε δεν πειράζει, διότι όσο και μεγάλο αριθμό, αν το πολλαπλασιάσεις του χρέους, αν το πολλαπλασιάσεις με μηδέν επιτόκιο, είναι πάλι μηδέν θα είναι.
και σου λέει απομένως δώστε και στον ένα, δώστε και στον άλλον. Εάν ο Γκούτχαρτ έχει δίκιο και τα ονομαστικά επιτόκια, δεν λέμε για τα πραγματικά άσχη, αλλά τα ονομαστικά επιτόκια αυξηθούν, τότε θα έχουμε πολύ σοβαρά πράγματα, στα οποία εμείς εδώ το 2010, επί του Γεωργίου Παπανδρέου, είχαμε μια πρόγευση. Δηλαδή, αυτό που τραβήξαμε εμείς εδώ στην Ελλάδα θα είναι μια εμπειρία πολύ πιο κοινή. Δηλαδή, ένα ευρύτερο μακροοικονομικό και αναπτυξιακό πρόβλημα, το οποίο έχει τη βάση στη βάση του την έχει στην αδυναμία προσαρμογής στην δημογραφική πρόκληση. Συνήθως όταν γίνεται μία συζήτηση για τις επόμενες φάσεις, τις επόμενες μεταρρυθμίσεις, που και αυτές καλούνται με τη σειρά τους να σώσουν το ασφαλιστικό, γίνεται επίκληση των κινδύνων του δημογραφικού προβλήματος στις συντάξεις. Η Κίνα έχει τεράστια αποθέματα πληθυσμού, θα έλεγε κανείς. Δεν έχει πλέον. Στην Ελλάδα τα πράγματα είναι λίγο στριμωγμένα. Διαβάζω τώρα. Ίσα-ίσα, η Κίνα αντιμετωπίζει πολύ χειρότερο πρόβλημα με την Ελλάδα. Γιατί? Διότι οι Κινέζοι θα γίνουν ηλικιωμένοι χωρίς να προλάβουν πρώτα να γίνουν πλούσιοι. Γιατί οι δικοί μας ηλικιωμένοι, παρά τα προβλήματα του ασφαλιστικού κτλ., έχουν καταφέρει κατά τη διάρκεια της ζωής τους και έχουν φτάσει σε ένα βιωτικό επίπεδο, το οποίο και να περιοριστεί κάπως είναι σχετικά ικανοποιητικό. Οι Κινέζοι έχουν το πρόβλημα, το δημογραφικό πρόβλημα της Κίνας συμπυκνώνεται στο νούμερο 4-2-1, δηλαδή 4 παππούδες, 2 γονείς, 1 παιδί, που είναι η πολιτική του ενός παιδιού. Και αυτό τώρα το παιδί καλείται να προσέξει τους γονείς του. Δηλαδή, 6 άτομα, τους παππούδες και τους γονείς. Και εμάς δεν είναι βοηθητικά, αλλά για να βοηθήσουμε τον κόσμο που μας ακούει, κύριε καθηγητά. Είχαμε, λέει, 157.000 γεννήσεις το 1960. Έγιναν 148.000 το 1980. Έπεσε ο αριθμός στις 103.000 το 2000 και το 19 πια, χθες δηλαδή, είχαν φτάσει τις 84.000. Ναι, και θα πέσει περισσότερο. Και το ίδιο, αυτό δεν πρέπει να μας ανησυχεί, είναι κάτι το οποίο μας είναι γνωστό από το 1980. Το ίδιο γίνεται σε όλο τον κόσμο και όχι μόνο στην Ευρώπη, αλλά και σε μέρη όπως το Πακιστάν, το Μεξικό. Το μόνο μέρος στο οποίο δεν γίνεται ακόμα, είναι η υποσαχάρια Αφρική. Όλος ο υπόλοιπος κόσμος γερνάει. Και το θέμα είναι ότι πρώτο το χορό έσυρε η Ιαπωνία, η οποία είναι περίπου γύρω στα 20 χρόνια μπροστά από εμάς όσον αφορά την γύρανση. Τώρα ακολουθεί η Ευρώπη με πρώτους την Ιταλία, Γερμανία και εμάς, αλλά μετά ακολουθεί και ο υπόλοιπος αναπτυσσόμενος κόσμος. Δεν αυτή... είμαι ατυχή αυτό, κύριε καθηγητά, γιατί διάβασα σε ένα άρθρο σας στα Νέα το Σάββατο, όπου λέτε για το ότι χρειάζεται μεταρρυθμιστικός ορίζοντας και σήμερα έχετε όλη την ευκαιρία να το διευκρινίσετε. Αλλά ο Υπουργός λέει ότι όταν πάμε σε αυτό το σχήμα με την κεφαλαιοποίηση δεν παίζει κανένα ρόλο το αν γυράσει και ο πληθυσμός. Συμφωνείτε με αυτό? Όχι, τελείως. Αυτό είναι τελείως λάθος. Η κεφαλαιοποίηση δεν είναι ένα μαγικό ραβδάκι το οποίο. Ναι, οι νεοεισερχόμενοι έχουν άλλο ταμείο, άλλες προτεραιότητες. Δεν πρόκειται να κάνουμε περισσότερα παιδιά αν υπάρχει κεφαλαιοποιητικό σύστημα. Δεν πρόκειται να παράγουμε περισσότερο απλά και μόνο επειδή τα λεφτά που σήμερα δίνουμε στον ΕΦΚΑ θα τα δίνουμε σε έναν ιδιωτικό ΕΦΚΑ ή κάποιον άλλον. Γιατί σε τελική ανάλυση αυτός που δουλεύει, αυτό που τον νοιάζει είναι τα λεφτά που του παίρνει το κράτος και τώρα αν τα παίρνει κάποιος με ένα κεφαλαιοποιητικό καπέλο ή ένα διανεμητικό καπέλο, σε αυτόν που δουλεύει και αυτόν από τον οποίο τα παίρνουν, δεν κάνει και πολύ μεγάλη διαφορά. Η διαφορά που κάνει το κεφαλαιοποιητικό σύστημα, και εγώ είμαι κάποιος ο οποίος το υποστηρίζει αυτό, έχει να κάνει με τα κίνητρα. Δίδει το κεφαλαιοποιητικό σύστημα, δίδει περισσότερα κίνητρα στους ανθρώπους να κάνουν τις δύο προσαρμογές που είπαμε. Να δουλεύουν περισσότερο και να αποταμιεύουν περισσότερο. Και στις δύο περιπτώσεις, γιατί δουλεύοντας στο κεφαλαιοποιητικό σύστημα, τα λεφτά είναι δικά σου. Και κάπως κυριολεκτικά είναι δικά σου. Τώρα λέμε ότι τα λεφτά που δίνεις στον ΕΦΚΑ
σου επιστρέφουν πίσω, αλλά αυτό είναι ένα σχήμα λόγου. Σε επιστρέφουν πίσω έτσι γενικά, επειδή κάποιοι ερμηνεύουν το σύστημα νομικά κτλ. Πάντως δεν υπάρχει τα συγκεκριμένα λεφτά που δίνεις, πάνε για να πληρώσουν τις συντάξεις σημερινές. Επειδή όμως μιλάμε για αρκετά βαριά πράγματα, γιατί δουλεύω περισσότερο, υποθέτω περισσότερα χρόνια ή και με μεγαλύτερη παραγωγικότητα και ζω περισσότερο, και αυτό είναι βαρύ πράγμα, ειδικά άμα ζω περισσότερα χρόνια, τα οποία αξίζουν και τον κόπο να τα ζήσω. Ναι. Δηλαδή με μια σχετική υγεία, έτσι. Αυτό είναι η προοπτική. Ναι. Και τα δύο αυτά τα γεγονότα δημιουργούν μια προσδοκία μέλλοντος. Απ' την άλλη μεριά, το κοντινό παρελθόν, όχι το πολύ απόμακρο, 40, 50, 60 δεκαετίες, δείχνει ότι όταν τα πράγματα σφίγγουν, οι προσαρμογές στο ασφαλιστικό, δηλαδή στις συντάξεις, είναι πολύ απλό πράγμα. Κόβονται. Όταν κανείς λοιπόν έβλεπε τη σύνταξή του σε 20 χρόνια ή σε 10 χρόνια να είναι σε ένα επίπεδο αρκετά σημαντικό και την είδε δια δύο, ή και την είδε το παιδί του ότι η σύνταξη του πατέρα μου πατέρα είναι δια δύο. Ειλικρινά πιστεύετε, ζώντας την ελληνική πραγματικότητα, έτσι, που δεν είναι μια φοβερά θεσμική πραγματικότητα, όσο κι αν είναι πικρό αυτό, δεν είναι πολύ θεσμική, είναι μια πραγματικότητα ισχύως, θα πιστέψει ποτέ ειλικρινά ότι θα διαθέτει μέσα το κεφαλοποιητικό σύστημα κουμπαρά, ο οποίος θα είναι εκεί και θα τον περιμένει όταν θα γίνει στην ηλικία που είδε του πατέρα του τη σύνταξη να πηγαίνει δια δύο? Δηλαδή, ποια είναι η βασική εμπιστοσύνη ώστε να υπάρξει διαγενειακή συζήτηση και συνένεση? Καλά, μεγάλα λόγια. Έχετε δίκιο ότι αυτή η εμπιστοσύνη σήμερα δεν υπάρχει. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να οικοδομηθεί με βήματα μικρά, αλλά πρέπει να είναι σταθερά. Αλλιώς, ακόμα και υπάρχουν παραδείγματα, αν θέλει κάποιος να επιχειρηματολογήσει από την άλλη πλευρά κατά του κεφαλοποιητικού συστήματος, μπορεί να επικαλεστεί τα παραδείγματα της Ουγγαρίας και της Αργεντινής, όπου είχαν αρχίσει κεφαλοποιητικά συστήματα, είχαν αρχίσει να παίρνουν και να δημιουργούν οι κουμπαράδες, να γεμίζουν σιγά σιγά, και κάποια στιγμή το κράτος εν όψη είπε ότι γιατί να πηγαίνω στις αγορές να δανείζομαι και να πληρώνω τοκογλυφικά επιτόκια, τη στιγμή που έχω αυτά τα λεφτά εδώ πέρα που απλώς περνάω ένα νόμο και τα παίρνω. Και έκαναν ακριβώς αυτό. Πέρασαν ένα νόμο και καταλύστευσαν τα αποθεματικά. Αυτό τι λέει? Ότι στην ουσία αυτό που χρειάζεται είναι αξιοπιστία. Αξιοπιστία. Το κεφαλοποιητικό σύστημα ή το όποιο σύστημα είναι ένα εργαλείο. Αυτό που χρειάζεται είναι να πείσεις αυτούς που σε βλέπουν ότι αυτό το εργαλείο το διαχειρίζονται αξιόπιστοι και ειλικρινείς άνθρωποι. Και αυτό πόσο κρατάει για να γίνει? Γιατί αν καταλαβαίνω καλά, η σημερινή ή τωρινή λύση που πάει να δοθεί, προσέγγιση, χωρίς πολύ ταραταντζούμ, με ένα κάποιο ταραταντζούμ, αλλά τέλος πάντων, μετριοπαθές, είναι να πούνε ότι να ξεκινήσουν από τώρα και μετά ή από μια ηλικία και μετά, και να χτιστεί η αξιοπιστία μέσα στα χρόνια. Ναι. Είναι αυτό πιστικότερο από το να γινόταν μια μεγάλη μεταρρύθμιση ή μια πολύ μεγάλη μεταρρύθμιση? Έχουμε δοκιμάσει και τα δύο, τώρα θα δοκιμάσουμε αυτό. Αλλά αυτό που έλεγα είναι ότι αυτό, αν είναι ένα βήμα που μείνει μόνο εκεί, τότε θα είναι άσκοπο που το κάνουμε, διότι αυτό θα δημιουργήσει ένα κόστος της υποδομής, να στηθούν αυτές οι εταιρείες, οι αξιοποίησεις τα λοιπά. Όλο αυτό είναι κόστος κοινωνικό με ένα μηδαμινό όφελος, γιατί θα είναι πάρα πολύ λίγοι άνθρωποι που θα επηρεάζονται και αυτοί θα δούνε τη διαφορά σε πάρα πολλά χρόνια. Επομένως, θα βάζεις αυτά τα δύο πράγματα, έχεις κόστος άμεσα και όφελος πολύ μακριά. Επομένως, αυτή η πρωτοβουλία έχει έννοια μόνο αν τη δούμε σαν μια εξελικτική διαδικασία
η οποία αρχίζει, κερδίζει την εμπιστοσύνη σε αυτούς τους ανθρώπους που μεταξύ μας είναι έτοιμοι να το πάρουν. Γιατί αυτοί καταλαβαίνουν, οι νέοι άνθρωποι, καταλαβαίνουν πώς λειτουργούν οι αγορές, καταλαβαίνουν γιατί τους ενδιαφέρει να μπορούν να επενδύουν στο χρηματιστήριο, καταλαβαίνουν για ποιο λόγο τους συμφέρει τα λεφτά τους να πηγαίνουν σε επενδύσεις και να δημιουργούν δουλειές τις οποίες θα βρουν ήδη. Αυτοί είναι οι άνθρωποι οι οποίοι είναι έτοιμοι να ανταποκριθούν θετικά, αλλά δεν μπορεί να μείνει σε αυτούς. Πρέπει η επιτυχία σε αυτή την ομάδα να επεκταθεί. Και αυτό που είπαμε, ο μεσοπρόθεσμος ορίζοντας, προκύπτει από τη συνολική στρατηγική στόχευση, την οποία την έβαλαν ως το τελευταίες 2-3 σελίδες της έκθεσης Πισαρίδη, οι οποίες σημειωτέων πρέπει να γράφτηκαν μετά το καλοκαίρι πέρσι. Λέει κάτι πάρα πολύ σωστό, ότι η πανδημία και η αντίδραση της πανδημίας θα δημιουργήσει μια τρομερή εφορία. Δηλαδή, ό,τι και να κάνουμε, τα επόμενα 3-4 χρόνια θα είναι πάρα πολύ καλά. Γιατί η ανακούφιση που δεν θα χρειάζεται να ζούμε συνεχώς με μια μάσκα, ή το ότι τα αυτονόητα ότι τα μαγαζιά θα είναι ανοιχτά, ότι θα μπορείς να πας ένα πάρ, όλα αυτά θα κρατήσουν, σύμφωνα με την έκθεση Πισαρίδη, θα κρατήσουν, αυτοί υπολογίζουν γύρω στα 4-5 χρόνια, ως το 2025. Στο 2025 θα έχει εξαντληθεί αυτή η ορμή της ανάκαμψης της μετά την πανδημία και τότε θα βρεθούμε αντιμέτωποι με τα παλιά διαρθρωτικά προβλήματα της ελληνικής οικονομίας, τα οποία όσα τέλος πάντων δεν λύθηκαν κατά τη διάρκεια των μνημονίων. Και είναι εκεί που φοβούνται αυτοί ότι θα κάτσει η Ελλάδα. Και επομένως αυτό που λένε είναι ότι έρχεται οι μεταρρυθμίσεις. Δεν αρκεί απλώς να περάσουν διάφοροι νόμοι, αλλά πρέπει να έχουν οδηγήσει ως το 2025, να έχουν οδηγήσει σε ουσιαστικές αλλαγές εκεί που έχει σημασία. Δηλαδή η σημασία έχει εκεί που λαμβάνονται οι αποφάσεις, και οι αποφάσεις λαμβάνονται από τον κάθε άνθρωπο που πηγαίνει με το λεωφορείο κάθε μέρα στη δουλειά του. Κύριε Τίνη, ίσως υπάρχει και ένα απεσιόδοξο σενάριο. Ωραία το είπατε αυτό για την μεταπανδημική εφορία. Ότι 2-3 χρόνια θα έχουμε μία έκρηξη. Ναι. Θα φύγουν οι μάσκες, θα προσπαθήσει να δουλέψει περισσότερο ο κόσμος σε συνθήκες πιο εύκολες. Υπάρχει και ένα άλλο σενάριο, το οποίο το διαβάζουμε και σε εκθέσεις, ακόμα και στους μεγάλους ευρωπαϊκούς θεσμούς. Δηλαδή η ψηφιακή μετάβαση στην εργασία. Πιθανόν τα μηχανήματα να αφαιρέσουν θέσεις εργασίας. Πιθανόν η ελαστικοποίηση των σχέσεων εργασίας να προχωρήσει ακόμα περισσότερο. Πιθανόν οι νέοι να βρίσκουν λιγότερες και όχι τόσο καλοπληρωμένες δουλειές. Αυτά όλα μαζί συγκροτούν ένα απεσιόδοξο σενάριο. Σε σχέση λοιπόν με αυτό που προβλέπει η έκθεση Πισαρίδη, δηλαδή ότι υπάρχει ένα ταβάνι μέχρι το 2025, ότι θα έχουμε μία μεταπανδημική εφορία, μήπως δεν είναι τόσο ευίωνα τα πράγματα? Αυτά που λέτε είναι πράγματα τα οποία θα γινόντουσαν ούτως ή άλλως και είναι φαινόμενα τα οποία συνοδεύουν κάθε μεγάλη τεχνολογική αλλαγή. Και κάθε φορά εκφράζεται αυτή ο φόβος ότι θα... Γιατί βλέπουμε τις θέσεις εργασίας που θα εξαφανιστούν. Αυτό που δεν μπορούμε να φανταστούμε από αυτή τη φάση είναι τις καινούργιες που θα δημιουργηθούν, οι οποίες θα δημιουργηθούν καθώς τα εισοδήματα αυξάνονται, αλλά θα δημιουργηθούν και επειδή και οι καταναλωτικές συνήθειες αλλάζουν. Δηλαδή και όλα αυτά, όλες τις μεγάλες τεχνολογικές μεταβολές που έχουν γίνει στο παρελθόν, στην αρχή των αλλαγών αυτών πάντα υποεκτιμούσαμε την προσαρμοστικότητα της οικονομίας και των ανθρώπων. Συνήθως οι άνθρωποι είναι πολύ πιο προσαρμοστικοί από ό,τι νομίζουμε, αλλά αυτό είναι ένα γενικό θέμα το οποίο αναφέρεται σε όλη την παγκόσμια οικονομία. Η έκθεση Πισαρίδη έχει πολύ πιο στενά ελληνική αναφορά στην Ελλάδα. Δηλαδή, δεν εξετάζουμε αυτές τις αλλαγές, εξετάζουν πράγματα όπως αυτό που λέμε, ότι έχουμε ένα ασφαλιστικό το οποίο σε κάποιο βαθμό οι μεταρρυθμίσεις που έγιναν όχι στο κομμάτι το κεφαλαιοποιητικό, αλλά στο μεγάλο κομμάτι, δηλαδή στο μεγάλο σκύλο, όχι στην ουρά του, ήταν σε κάποιο βαθμό μεταρρυθμίσεις δήθεν. Δηλαδή έδωσαν την εντύπωση ότι έγιναν μεγαλύτερες αλλαγές από αυτές που είναι στην πραγματικότητα. Και είναι αυτό
που δηλαδή θα βρεθούμε μέσα σε 3-4 χρόνια αντιμέτωποι με όλα αυτά τα οποία δεν έχουν γίνει. Και αυτά που μπορεί να διαβάσει κάποιος στην έκθεση Πισαρίδη σαν μια απαρίθμηση αυτών των πραγμάτων. Το ασφαλιστικό είναι μόνο ένα και μάλιστα επιδίδεται μάλλον λίγη έκταση. Πολύ περισσότερη έκταση δίδονται για άλλα πράγματα όπως το δικαστικό σύστημα, για παράδειγμα, η απονομή δικαιοσύνης. Ο τρόπος λειτουργίας του δημοσίου. Εκεί έχουμε μεικτά μηνύματα. Σε ορισμένα πράγματα φαίνεται να προχωράει προχωράνε οι αλλαγές και μάλιστα γρήγορα και να δέχονται οι αλλαγές να γίνονται πολύ ευνοϊκά δεκτές από τον πληθυσμό της Ελλάδας. Σε άλλες φαίνεται να είναι πιο δύσκολα τα πράγματα. Σημειωτέων έχουμε πει, λέγαμε για το ασφαλιστικό, σε όλες αυτές τις χώρες όπου πέτυχε το ασφαλιστικό σύστημα, δεν ήταν οι ασφαλιστικές αλλαγές δεν έγιναν μόνες τους. Συνοδεύτηκαν με αλλαγές στις ρυθμίσεις εργασίας. Διότι και στην Σουηδία και στη Γερμανία, επί Σρόντερ, έγιναν ασφαλιστικές αλλαγές στην ίδια κατεύθυνση κεφαλοποιητική, αλλά παράλληλα έγινε και η αγορά εργασίας πολύ πιο ευέλικτη. Δηλαδή, ήταν ένα πακέτο το οποίο προσέφερα στον πληθυσμό του, το πακέτο αυτό του flexicurity, της ευελισφάλειας, κάποτε την είπε, νομίζω ότι είναι ένας όρος που είχε λανσάρει, προσπάθησε να λανσάρει η Άννα Διαμαντοπούλου. Δηλαδή, ο συνδυασμός ευελιξία για την απασχόληση και προστασία του εργαζομένου. Εδώ, αυτό η διάγνωση που έκαναν είναι ότι σε χώρες όπως η Ιταλία και η Ελλάδα έχουμε ένα σύστημα το οποίο προστατεύει την καρέκλα, τη θέση εργασίας, αλλά όχι αυτόν στον οποίο κάθεται στην καρέκλα. Έχουμε δηλαδή προστασία θέσεων εργασίας και όχι ανθρώπων. Αυτό που πρέπει να κάνουμε και για να το κάνεις αυτό πρέπει να κάνεις παράλληλα αλλαγές και στην αγορά εργασίας αλλά και στην προστασία, κοινωνική προστασία, είναι να απελευθερώσεις αυτόν που παίρνει τις οικονομικές αποφάσεις, τους εργοδότες, τον τρόπο που λειτουργεί η αγορά εργασίας, την παραγωγή, ενώ ταυτόχρονα να δώσεις διαβεβαιώσεις στον εργαζόμενο ότι το πρόβλημά του είναι υπό έλεγχο και επομένως αυτό τι κάνει, ένα σύστημα που δίνει προωθεί την προσαρμοστικότητα παράλληλα εξασφαλίζοντας και την κοινωνική πρόοδο. Χθεσινός τίτλος της Αυγής, σας τον διαβάζω, Κωστής Χατζηδάκης, εργασιακό νομοσχέδιο σαν να το έγραψε ο ΣΕΒ. Η εφημερίδα, βέβαια, εντάξει, πρόσκειται στον... αναφέρεται σε ατομικές συμβάσεις εργασίας, στην εντελώς έτσι, ελαστικοποίηση των σχέσεων εργασίας. Το ερώτημα μου δεν είναι αυτό. Το ερώτημα μου είναι ότι υπάρχουν σε μερικές χώρες που συνένεση δεν μπορεί να υπάρξει σε αυτά. Ναι, μα είδαμε στην περίπτωση της Σουηδίας ότι συμφώνησαν τα κόμματα και απέκλεισαν τους κοινωνικούς εταίρους. Όχι γιατί δεν εμπιστευόντουσαν τους εργοδότες και τους εργαζόμενους στη Σουηδία, αλλά γιατί ορισμένα θέματα, το εργασιακό, αφορά τους εργαζόμενους βεβαίως, αλλά αφορά και τους ανέργους. Και συζητώντας μόνο με τη μια πλευρά, ξεχνάς τους άλλους, ξεχνάς τους φοιτητές τους δικούς μου στο Πανεπιστήμιο, οι οποίοι ζουν με την αγωνία ότι και καλύτερα και θαύμα να πάμε στο Πανεπιστήμιο, θα βγούμε στην αγορά εργασίας και δεν θα έχουμε δουλειά ή θα αναγκαστούμε να κάνουμε delivery. Αυτό είναι ένα φαινόμενο το οποίο πρέπει να μας απασχολήσει. Και βεβαίως πρέπει να υπάρχουν ρυθμίσεις, κανόνες στην αγορά εργασίας, αλλά πρέπει να είναι κανόνες οι οποίοι όμως να μην την κλειδαμπαρώνουν, να αφήσουν τα παράθυρα και τις πόρτες ανοιχτά για τους νέους που μπαίνουν έτσι. Γιατί νομίζω τα μεγάλα θύματα της πανδημίας και της οικονομικής κρίσης που ήταν οι σημερινοί τριαντάριδες, οι οποίοι βγήκαν από το πανεπιστήμιο και φτάσαν σε μια αγορά εργασίας με 60% ανεργία για την ομάδα τους. Και μόλις είχαν αρχίσει κάπως να ορθοποδίζουν και να βλέπουν μια άσπρη μέρα, ήρθε η πανδημία. Και η οποία πανδημία ήταν ιδιαίτερα απάνθρωπη
για αυτούς τους νέους ανθρώπους, οι οποίοι ήταν σε εκείνη τη στιγμή που προσπαθούσαν να φτιάξουν τη ζωή τους.